παρουσίαση δίσκου «Υγειονομική βόμβα». Κι όμως, δεν είναι περσινές εικόνες, αλλά σημερινές. Επάνω στην πίστα, δεκάδες άτομα γύρω από τους τραγουδιστές. Στο ρυθμό των ποντιακών τραγουδιών, κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου. Αποστάσεις, ούτε για δείγμα. Και φυσικά, καμία μάσκα. Προτού ανέβω εγώ στο πάλκο, όλα πηγαίνανε τέλεια. Αποστάσεις, μάσκες, τιμήσανε και να ανέβηκα να παίξω δύο τραγούδια από τη δουλειά μου. Και τότε σηκώθηκε όλος ο κόσμος και τραγουδούσε μαζί με τον τραγουδιστή. Όλα αυτά στην Εορδαία, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Μια περιοχή που τις τελευταίες ημέρες εμφανίζει συνεχώς νέα κρούσματα. Τα πανηγύρια, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορούν να γίνουν αιστείες υπερμετάδοσης του ιού. Η απαγόρευση είναι πάνω στο τραπέζι. Εάν οι έλεγχοι δεν αποδώσουν, εάν η εικόνα αυτή συνεχιστεί, θα απαγορευτούν. Πράγμα το οποίο θα σημαίνει ότι πολλοί επαγγελματίες θα χάσουν το ψωμί τους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κρατάτε τις αποστάσεις από τους γύρω σας. Εάν έχουμε συγκεντρώσεις και συναστισμούς, εάν έχουμε φαινόμενα υπερμετάδοσης, τότε παίζουμε με τη φωτιά. Η κυβέρνηση στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα για τα πανηγύρια. Σαφώς και ανησυχούμε πολύ, γι' αυτό θα ανακοινωθούν και νέα πρόσθετα μέτρα για αυτού του είδους τις διοργανώσεις. Στο τραπέζι είναι και η απαγόρευσή τους σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση. Στην Αθήνα πάντως, που τις τελευταίες ημέρες ανακοινώνονται συνεχώς νέα κρούσματα κορονοϊού, οι πολίτες βλέπουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ατομική ευθύνη πήγε περίπατο. Είναι χαλαρά και ανησυχητικά, γιατί το δεύτερο κύμα δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε το καλοκαίρι να σταθεροποιηθεί και να ομολοποιηθεί η κατάσταση και λόγω ζέστας, όπως μας λέγανε οι επιδημιολόγοι. Βασικό κριτήριο στην αναζήτηση μιας ταβέρνας πλέον δεν είναι μόνο το φαγητό, αλλά και η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Περισσότεροι πελάτες κοιτούν να τηρούνται οι αποστάσεις, αλλά και το προσωπικό να φοράει μάσκα. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αρκετοί επιλέγουν τις οργανωμένες παραλίες, στις οποίες σε πρώτη ζήτηση βρίσκονται αντισηπτικά και το σέρβις γίνεται με μάσκα. Χρειάζεται προσοχή, εντάξει, δεν πρέπει να ευσυχαζόμαστε, γιατί υπάρχει ο ιός, κακά τα ψέματα, αλλά νομίζω με λίγη καλή προσπάθεια θα τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε για να ξανακλειστούμε πάλι πάντως από Σεπτέμβρη. Προσέχω τα μέρη, βλέπω αν τηρούνται τα μέτρα και γενικά, εντάξει, είμαστε εν μέρη προσεκτικοί, αλλά εν μέρη δεν έχουμε ζήσει κάτι πέραν από την καραντίνα. Ανάμνηση έχουν γίνει ακόμη και στα beach bar οι ξέφρενοι χωροί. Έχουν πάρει αρκετά καλά μέτρα, ούτε με χορούς, ούτε με κόσμο, με αποστάσεις από τα κρεβάτια. Νομίζω ότι γενικά το πάμε πολύ καλά. Τώρα από εδώ και πέρα, το πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί μέσα στον Αύγουστο, αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει. Οι επιστήμονες προβληματίζονται με την αύξηση των κρουσμάτων. Υπάρχει μια ανησυχητική κινητικότητα στα ορφανά κρούσματα από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας στα μεγάλα αστικά κέντρα που δείχνουν αυξημένη κινητικότητα στην κοινότητα. Ο κορονοϊός παραμένει στην κοινότητα και θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί.